17 Απριλίου σήμερα, 2019, και θα δουλέψουμε τον διαλογισμό Πανσελίνου στον κρυό, κρυού Ανάστασης δηλαδή. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ημέρα από τις 3 ημέρες προετοιμασίας για την Πανσέλινο, όπου είναι η ημέρα πνευματικής ενατένισης σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να ανυψώσουμε το αστρικό μας σώμα, το συναισθηματικό μας σώμα, να αποφασίσουμε ανυψώνοντάς το ότι οι εισερχόμενες ενέργειες θα χρησιμοποιηθούν ορθά για το καλό και έτσι ώστε να γίνουμε εμείς όσο μπορούμε καθαρή αγωγή για την εισρωή τους αυτών των θείων ενεργειών. Έχουμε λοιπόν την Πανσέλινο στον κρυό, που είναι η πρώτη Πανσέλινος από τις 3 μεγαλύτερες Πανσελίνους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάντα το διάστημα εκείνο που μπαίνουμε σε αυτή την εποχή, τη χρονική περίοδο των 3 μεγαλύτερων Πανσελίνων, που είναι της Ανάστασης, είναι του Βεζάκ και της Ανθρωπότητας. Αυτή λοιπόν την περίοδο, όπως και σε κάθε Πανσέλινο που είμαστε ευαίσθητοι στην εισρωή των ενεργειών, είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι γιατί ανοίγεται η δίωδος και κατέρχονται κατευθείαν οι ενέργειες, πολύ περισσότερο στις 3 μεγαλύτερες Πανσελίνους το σύστημά μας δέχεται ένα μεγαλύτερο ποσό ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι για να υποδεχτούμε αυτή την ποσόστοση της ενέργειας, να έχουμε άνοιγμα, να έχουμε εστίαση ορθή, να έχουμε κατεύθυνση. Φυσικά όλοι παραλαμβάνουν, γίνεται από όλους τους ανθρώπους η παραλαβή με έναν μηχανικό τρόπο. Δεν αντιλαμβάνονται, αλλά αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε είναι να γίνει συνειδητά η παραλαβή. Άρα, για να το κάνουμε συνειδητά πρέπει να υποδεχτούμε τις ενέργειες με τα ανώτερα κέντρα μας, τα ανωδιαφραγματικά μας κέντρα. Γιατί όταν γίνεται ασυνείδητα, συνήθως λειτουργούν, ενεργοποιούνται τα κατώτερα κέντρα των ανθρώπων. Και αυτό δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ορθά, τις ενέργειες. Άρα η μεγαλύτερη πρόκληση και δοκιμασία για τους μαθητές είναι να μάθουν πώς να δέχονται τις ενέργειες αυτές, που σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε έναν επιστημονικό τρόπο, ώστε να μας βοηθήσει ατομικά και στη συνέχεια να βοηθήσουμε και εμείς το περιβάλλον μας από την ορθή παραλαβή αυτών των ενεργειών. Πρέπει λοιπόν να ανακαλύψουμε τι κάνουμε αφού παραλάβουμε αυτές τις ενέργειες, πώς θα τις διαχειριστούμε. Πρέπει να δούμε αν οι ενέργειες που εισήλθαν μέσα μας γίνονται δημιουργικές στο σύστημά μας, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν ουσιαστικά, ή αν παραλάβαμε με περίεργο τρόπο, με υπόστροφο τρόπο, μέσα από τις αδυναμίες μας, τότε θα δημιουργήσουν στο σύστημά μας διάφορα προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να γνωρίζουμε, να μην το ξεχνάμε, ότι όλες οι καταστάσεις που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα είναι αποτέλεσμα της επαφής των ανθρώπων με τις ενέργειες που κατέρχονται. Οι ενέργειες δηλαδή πώς προσεγγίζονται τους ανθρώπους. Μέσα από το κατώτερο σύστημά τους ή από το ανώτερο σύστημά τους. Και οι δύο καταστάσεις, όπως καταλαβαίνουμε, διαδίδουν, ακτινοβολούν ενέργεια. Η ενέργεια είναι απρόσωπη. Δεν έχει πρόσημο, τα πρόσημα τα δίνουμε εμείς. Άρα, η μία ακτινοβολία θα μπορεί να είναι φωτεινή, να είναι μέσα στην αλήθεια και το φως, η άλλη ακτινοβολία μπορεί να έχει θόρυβο και να έχει δυσαρμονία. Καλούμαστε λοιπόν να δούμε ποια θα επιλέξουμε.
Επίσης να πω ότι αυτή η ενέργεια που κατέρχεται δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ακτίνες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την εισρωή των ενεργειών, οι διάφορες ακτίνες. Είναι λοιπόν ενεργές κάθε φορά κάποιες ακτίνες στις πανσελίνους. Αυτές προκαλούν μία εκτεταμένη ανταπόκριση μέσα σε όλα τα βασίλεια της φύσης. Παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις μεγαλύτερες πανσελίνους, κατέρχεται η ενέργεια, μας λένε, της πρώτης ακτίνας, που είναι θέληση και δύναμη. Έτσι, αυτή η πρώτη ακτίνα, αν την παραλάβουμε χαμηλά, φορτίζει το πρώτο κέντρο της βάσης μας με τα ανάλογα αποτελέσματα. Οδηγεί δηλαδή το άτομο σε κάποιες έντονες δραστηριότητες, γιατί έχει και δύναμη, κατά μήκος των γραμμών αυτού του κέντρου, της βάσης. Στη δεύτερη περίπτωση η ενέργεια γίνεται δεκτή, αφομοιώνεται, την παραλαμβάνουμε και χρησιμοποιείται για εκπλήρωση ανώτερου σκοπού. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ σημαντικό να αποσύρουμε τη συνείδησή μας από τα κατώτερα κέντρα, την προσοχή μας δηλαδή από τα κατώτερα κέντρα και να εστιαζόμαστε στα πιο πάνω, έτσι ώστε οι δραστηριότητές μας να συνάδουν με αυτά τα κέντρα. Όταν θα εστιαστούμε στα ανώτερα, να ξέρετε ότι η υπερδιέγερση που ούτως ή άλλως θα υπάρχει, δεν θα δημιουργεί προβλήματα. Έτσι, διότι η κατεύθυνση θα είναι σε κάποιους σκοπούς οι οποίοι θα είναι μέσα στο φως, θα έχουμε προστασίες κλπ. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές μπορεί να παραλάβουμε ενέργειες με τα ανώτερα κέντρα μας, αλλά να είναι ενεργά και τα κατώτερα όπου δεν είμαστε τόσο εστιασμένοι, οπότε θα παραλάβουν και τα κατώτερα και έτσι θα οδηγηθούμε σε κρίσεις. Πολλές φορές στις πανσελίνους οδηγούμαστε σε κάποιες προσωπικές ατομικές κρίσεις. Καλούμαστε όμως και αυτές τις κρίσεις να τις αντιμετωπίσουμε με τον ορθό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δυναμική η ενέργεια που έρχεται. Αν ευθυγραμμιστούμε με την ψυχή μας, με το ανώτερα πεδία, τότε μπορούμε αυτές τις κρίσεις να τις διαχειριστούμε ορθά, να αφυπνιστούμε δηλαδή προς ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης μέσω αυτών των κρίσεων. Έτσι. Και τα δύο μπορεί να συμβούν και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Να πούμε λίγο το εσωτερικό μήνυμα αυτής της πανσελίνου, που είναι η ανάδυση του πνευματικού σφινθήρα, η ανάσταση της ύλης. Η ιδιότητα της πανσελίνου είναι η έναρξη, η απαρχή μας λένε, η θέληση ή η δύναμη, πρώτη ακτίνα που σας είπα, αυτοεκφράζεται μέσα από μεγάλες δημιουργικές διαδικασίες. Ποιες είναι αυτές? Αρχικά οι δραστηριότητες κατευθύνονται των ανθρώπων προς την υλική πλευρά της ζωής και στη συνέχεια προς την πνευματική πλευρά της ζωής μας. Ο βασικός τόνος για τη μέση ανθρωπότητα είναι «Ας αναζητηθεί και πάλι η μορφή». Θα δούμε τι σημαίνει αυτό παρακάτω. Βασικός τόνος για το μαθητή «Προχωρώ και από το πεδίο του νου κυβερνώ». Επιλογή θα κάνω κάποιων σημείων, χωρίς να αναφερθώ στον... Α, ναι, πράγματι, είδατε, δεν το είπα, ο άθλος του Ηρακλή σήμερα είναι τα άλογα του Διονύδη. Δεν θα αναφερθώ στον άθλο, μπορείτε να διαβάσετε και μέσα στο site μας που υπάρχει όλη η θεωρία, αλλά θέλω να επισημάνω κάποια σημεία, άλλα ξέχωρα από αυτά που υπάρχουν στο site. Ο κρυός λοιπόν είναι το πρώτο ζωδιακό σημείο του μεγάλου τροχού στην κυκλική περιστροφή του ζωδιακού. Είναι, μας λένε επομένως, το σημείο της έναρξης, όπως είπα, της αρχής. Και το ζωδιακό σημείο επίσης
της δημιουργίας. Ξεκινάμε να δημιουργούμε κάτι. Τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτό το σημείο? Στη ζωή των ανθρώπων, των πολλών ανθρώπων γενικά, σηματοδοτεί το ξεκίνημα στον κύκλο της εμπειρίας μας, στο φυσικό πεδίο. Εδώ λοιπόν ακουμπά αυτό που είπαμε, ο τόνος, ο βασικός τόνος για τη μέση ανθρωπότητα, ας αναζητηθεί η μορφή. Στη ζωή τώρα του ζηλωτή, αυτός που ξεκινά για να μαθητεύσει σε ένα πνευματικό δρόμο, σημειώνεται εδώ η περίοδος του αναπροσανατολισμού, δηλαδή είναι το ξεκίνημα για να βαδίσει ο ζηλωτής τι αυτή την εξελικτική ατραπό, το δρόμο της εξέλιξής του. Να απελευθερωθεί δηλαδή, εξελισσόμενος, από τα δεσμά της ύλης, του υλικού πεδίου, όπου για πολύ χρόνο βρέθηκε μέσα σε αυτό το υλικό πεδίο, κυριαρχούνταν από αυτό και το κυριαρχούσε ο ίδιος με την προσωπικότητά του και τα σώματά του. Και τώρα ξεκινά ένα άλλο ανώτερο βήμα. Άρα, αυτός ο πρώτος άθλος του Ηρακλή σημειώνει το πρώτο βήμα πάνω στην ατραπό της μετάβασής μας, της εξέλιξής μας, που είναι ο γυρισμός μας με τελικό στόχο να γυρίσουμε, λέει, στον οίκο του πατρός. Να προσεγγίσουμε δηλαδή τα πεδία του πνεύματος και της ψυχής μας. Πρώτα λοιπόν να σημειώσουμε ότι σε αυτό το ζωδιακό σημείο σχηματίζεται και κυριαρχεί η μορφή. Και σχηματίζεται και κυριαρχεί. Κατεβαίνοντας, σχηματίζεται η μορφή μας και μας κυριαρχεί η μορφή μας, δηλαδή μας κυριαρχεί η ύλη. Όμως, εδώ κάποια στιγμή έρχεται ο χρόνος που αρχίζει η ζωή της εσωτερικής ανέλυξης και η κυριαρχία πλέον όχι της ύλης αλλά της ψυχής. Προχωρώ και από το πεδίο του νου κυβερνώ. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί το πεδίο της ψυχής είναι ο νους. Εννοείται ο ανώτερος νους. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα που καλείται να κάνει ο μαθητής πάνω στην ατραπό της εξέλιξης είναι, τι άλλο, να ελέγξει το νου του. Εδώ βασίζεται και ο μύθος, ο άθλος του Ηρακλή. Τα άλογα του Διομήδη είναι σκέψεις, είναι σκεπτομορφές, είναι οι φοράδες, οι άγριες που ήταν του κατώτερου νου σκέψεις και έπρεπε να τις θυθασέψει για να τις οδηγήσει στο ναό του ήλιου, δηλαδή να τις ανεβάσει σε ένα μεγάλο ανώτερο πεδίο. Και φυσικά ο Ηρακλής σηματοδοτούσε την ψυχή. Η ψυχή οδηγεί. Ο νους, ο ανώτερος, καθοδηγεί τον κατώτερο, τον θυθασεύει και έτσι μπορεί να ανοίξει σε μια απελευθερωτική διαδικασία τον εαυτό του ο μαθητής. Έτσι λοιπόν και τα δύο μαζί, προσέξτε το τώρα, και η μορφή, παύλα ύλη, και η ψυχή, παύλα ανώτερος νους, αποτελούν τα δύο τόξα μας, λένε, σκεφτείτε το, του κύκλου της ύπαρξής μας. Όλα αυτά δηλαδή είναι εκφράσεις, μας λένε, αυτής της ίδιας της δύναμης της ζωής, με το ζήτα κεφαλαίο. Οι δύο λοιπόν χρήσεις της δύναμης αυτής, είτε η κατώτερη είτε η ανώτερη χρήση, από τον άνθρωπο που τις χρησιμοποιεί, είναι ίδια, της ίδιας δύναμης. Την παίρνουμε αυτή τη δύναμη της ζωής και εμείς την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι δηλαδή η ίδια δύναμη που χρησιμοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους, έτσι, οι οποίοι όμως εξαρτώνται αν ο χειριστής άνθρωπος, που έχει όμως και την θεία ιδιότητα μέσα του, γιατί έχει τον θείο πνευματικό σπινθήρα μέσα του, αν εστίασε την προσοχή του στη λήψη της μορφής, δηλαδή στην ύλη, ή
στην, να διανύσει την απελευθερωτική ατραπό, να ξεφύγει δηλαδή από τη μορφή, που σημαίνει ότι εστιάζει την προσοχή του στην ψυχή, σε αυτό που η ψυχή του γνωρίζει, λένε. Έτσι. Και βεβαίως αναφέρεται ότι για αιώνες αυτή η δύναμη της ζωής είναι επόμενο ότι χρησιμοποιήθηκε για στόχους ιδιωτελείς, για στόχους εγωιστικούς από όλους μας, για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες μας και στη συνέχεια, ανάλογα στην πορεία του καθενός που κάνει, λίγο-λίγο, η ζωή αυτή της μορφής, της ύλης, χάνει την έλξη της, μας λένε. Έως ότου, αφού περάσει και ξαναπεράσει ο άνθρωπος μέσα από τις ενσαρκώσεις του αυτό το ζωδιακό τροχό, βρεθεί πάλι ο άνθρωπος στο σημείο ξεκινήματος, εκκίνησης, που είναι ο κρυός, και αυτή τη φορά όμως έχει μια νέα θέση, μια νέα αντίληψη, μια νέα απόφαση παίρνει και ένα καινούριο ενδιαφέρον έχει και ένα καινούριο διαφορετικό όραμα. Γιατί το έχει αυτό το καινούριο όραμα όταν φτάσει εδώ? Γιατί έχει μάθει μέσα από την εμπειρία του των τόσων ενσαρκώσεων. Έχει μάθει τι? Τη δική του διαδικότητα. Γιατί αποτελούμαστε και από την ύλη και από το πνεύμα. Και έτσι φτάνει στο σημείο που λαχταρά να ικανοποιήσει την ανώτερη φύση, έχει πάψει πλέον να αναζητά την κατώτερη, την έχει ζήσει, και έτσι να αφήσει την ύλη, τα σώματα της προσωπικότητάς του, να τον οδηγούν και να προσεγγίσει την ανώτερη όψη που είναι το πνεύμα και η ψυχή του. Έτσι αρχίζει να ανταποκρίνεται σε παρομήσεις σιγά σιγά που έρχονται από τον κόσμο των ψυχών, και να οραματίζεται τι τώρα πλέον, ομαδικούς σκοπούς, ομαδικούς στόχους. Γιατί η ψυχή εκφράζεται μέσα από την ομαδικότητα, γι' αυτό. Τώρα λοιπόν πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη πλέον της ζωής που του έχει δοθεί με έναν ανιδιοτελή τρόπο, με μία πρόθεση που θα ικανοποιήσει πλέον τις προσωπικές του επιθυμίες. Έχουμε λοιπόν, μας λένε, τρεις αρχικές οθήσεις στον κρυό. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, υπάρχει η όθηση, όπως είδαμε, για την έναρξη, να εκφραστεί δηλαδή ο άνθρωπος μέσα από τη λήψη της μορφής και εμπλοκής του μέσα στην ύλη, ζει μέσα στην προσωπικότητά του και από αυτή άγεται και φέρεται. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, η πρώτη όθηση. Η δεύτερη όθηση είναι να ακολουθείται από δημιουργία, δηλαδή αρχίζει να έχει την ανάγκη να δημιουργήσει. Να δημιουργήσει τώρα τι? Η όθηση για δημιουργία. Εδώ θα αναφέρω κάποια παραδείγματα. Μία όθηση για δημιουργία μπορεί να χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα αυτής της ίδιας της θεότητας. Και η θεότητα οθήθηκε από τη δημιουργία. Κατέληξε δηλαδή να σχηματίσει κόσμους. Να σχηματίσει μέσα από την έκφραση της επιθυμίας του, επιθυμούσε να ενσαρκωθεί μέσα σε ένα ηλιακό σύστημα, έτσι, άμα το πάμε πολύ ευρέω στο θέμα, και να αρχίσει αυτός ο μεγάλος κύκλος της ζωής, πια ζωής του σύμπαντος. Έτσι. Πρώτη όθηση για δημιουργία, της θεότητας. Επίσης, μπορεί να είναι η όθηση για μια ατομική δημιουργία. Με ποια έννοια? Ατομική δημιουργία έχει, οθείται σε ατομική δημιουργία και η ψυχή. Όθηση είναι λοιπόν και της ψυχής για ατομική δημιουργία. Να πάρει δηλαδή η ψυχή ένα σώμα. Οθείται. Επίσης, όθηση ενός ανθρώπου να δημιουργήσει κάτι που θα είναι ειδικά δικό του. Θέλω να δημιουργήσω για μένα. Δηλαδή, κάνει μια προσπάθεια, έχει μια όθηση να ικανοποιήσει επιθυμίες του. Ναι, αυτό που όλοι ξεκινάμε έτσι.
Και σιγά σιγά αυτές οι επιθυμίες μπορεί να ξεκινούν να είναι κατώτερες και μετά έχουμε ανώτερες επιθυμίες. Όθηση για δημιουργία είναι και αυτό. Και το τρίτο, η τρίτη όθηση είναι η όθηση για ανάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Εστιαζόμαστε για να πετύχουμε την απελευθέρωσή μας από τη μορφή, από την ύλη. Όπως για παράδειγμα είναι η ανάδυση της ψυχής μας από τη φυλακή της ύλης μας, από τη φυλακή της προσωπικότητάς μας, των σωμάτων μας, της μορφικής μας φύσης δηλαδή. Έτσι λοιπόν, στον κρυό, που είναι η αρχή της μορφικής ζωής, εγκαινιάστηκε αυτό το δημιουργικό έργο, αρχίζει η όθεση για να επιτευχθεί μια ελευθερία από τη μορφή. Και μας λένε το εξής που μου αρέσει πολύ, να κυλήσει δηλαδή ο λίθος από τη θύρα του τάφου της ψυχής. Να κυλήσει ο λίθος από τη θύρα του τάφου της ψυχής και να στηρίξει, μας λένε, την ελευθερία των ιών του Θεού. Έχουμε λοιπόν εδώ αρχές, ξεκινήματα από αρχές. Τι έχουμε? Φυσική αρχή, φυσικό ξεκίνημα, πνευματικό ξεκίνημα. Έχουμε φυσική δημιουργία, πνευματική δημιουργία. Έχουμε φυσική ανάδυση και πνευματική ελευθέρωση. Βλέπετε ότι υπάρχουν διαδικότητες μέσα στο σύστημά μας. Έτσι λοιπόν, το ζωδιακό αυτό σημείο είναι το σημείο των ισχυρών και πολύ δυναμικών οθήσεων. Θυμηθείτε, βρισκόμαστε στην πρώτη ακτίνα, που είναι θέληση και δύναμη, γι' αυτό είναι ισχυρές οθήσεις. Είναι το ζωδιακό σημείο των βίαιων διακυμάνσεων που περνάμε, των εντατικών προσπαθειών μας, διότι για να προσπαθήσουμε να εστιαστούμε σε ανώτερα σημεία και να ξεπεράσουμε τις φυλακές μας, χρειάζονται εντατικές προσπάθειες. Χρειάζεται να έχουμε δύναμη θέλησης. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι δύσκολο αυτό το σημείο, να περάσουμε αυτή την ατραπό, συχνά μας λένε είναι ένα σημείο αποτυχίας. Αλλά πάντοτε όμως, μιας κάποια στιγμή τελικής επιτυχίας, οπωσδήποτε. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ο επιμένων νικά. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, αντιπροσωπευτικός και κύριος που εκπροσωπεί και την ανθρωπότητα και όχι μόνο και μεγάλες οντότητες, μας λένε είναι ο Χριστός, ο οποίος εγκαινίασε αυτή τη διαδικασία πρόσληψης καταρχάς μορφής και επιτέλους οδήγησε στο τελικό επεισόδιο ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά έδωσε και το στίγμα σε όλη την ανθρωπότητα, ποιο στίγμα? Της Ανάστασης. Έτσι. Έτσι ο Χριστός ενσωματώνει αυτές τις δύο κύριες οθήσεις. Την όθηση για δημιουργία και δόμηση μορφής, που είναι πολύ σημαντικό, από εκεί ξεκινάμε όλοι, δομούμε τη μορφή μας, με ποιο τρόπο και πόσα στάδια έχει αυτή η δόμηση, είναι μία διαχείριση των καταστάσεών μας, των ζώων μας. Και επίσης ενσωμάτωσε την όθηση ο Χριστός για ελευθέρωση ή ανάσταση από τη μορφή του. Γι' αυτό ακριβώς την παρσέλινο αυτή την ονομάζουμε και φεστιβάλ της Ανάστασης. Τι σημαίνει Ανάσταση? Είναι η προοδευτική, μας λένε, εξέλιξη του πνευματικού σπινθήρα που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ανθρώπινη καρδιά και που είναι αυτή, ο σπινθήρας δηλαδή, μία φλόγα μέσα μας. Ηλεκτρική φλόγα, αόρατη φλόγα, αλλά δημιουργική, απολύτως δημιουργική φλόγα. Αυτή λοιπόν είναι η φλόγα της ζωής. Αυτή η φλόγα μας σωθεί να σπάσουμε όλους τους περιορισμούς
ποιους περιορισμούς του πνεύματος μέσα στην ύλη και να απελευθερωθούμε. Γι' αυτό και αναφέρεται, και θα το δείτε και στο site, στο βιβλιαράκι, ότι ο σπινθήρας κατέβηκε από τον κεντρικό ήλιο ως μια ακτίνα, μπήκε μέσα στα βασίλεια της φύσης και ξεκίνησε όλη η διαδρομή του από τα βαθύτερα επίπεδα του πλανήτη μας, από το ρηκτό βασίλειο, ανέβηκε στο φυτικό βασίλειο, προχώρησε στο ζωικό βασίλειο, παραλήφθηκε από τον άνθρωπο στο ανθρώπινο βασίλειο και εξελίσσεται και ακόμα βαδίζει την ατραπό της εξέλιξης. Ο σπινθήρας μέσα από την καρδιά μας και μέσα από την προσπάθειά μας. Καταλήγω λοιπόν, τελειώνοντας, να σας πω για τον κρυό ότι είναι να κρατήσουμε το ζωδιακό σημείο του νου. Ο κρυός λοιπόν κυβερνά το κεφάλι. Είναι συνεπώς το σημείο και ισχυρό μάλιστα του στοχαστή. Ένα ζωδιακό σημείο που αφορά στο στοχαστή. Γι' αυτό είναι ένα ισχυρό νοητικό σημείο. Όλες οι ενάρξεις μας λένε προέρχονται από το νου, από το νοητικό πεδίο. Το νου αυτό του κάθε δημιουργού που ανέφερα και πριν. Είτε ο δημιουργός είναι Θεός, είτε ο δημιουργός είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το σύμπαν, θα σας κάνω έτσι λίγο μια σκαλίτσα από το σύμπαν ξεκινώντας, έχει την προέλευσή του στη σκέψη του Θεού, όπως σας είπα, γι' αυτό και έγινε ο κόσμος μας. Ο Θεός λοιπόν είναι ο πρώτος στοχαστής που λέμε ότι είναι το σημείο του στοχαστή. Είναι ο κοσμικός στοχαστής, ο πρώτος. Στη συνέχεια είναι η ψυχή. Άρχισε και αυτή την πορεία της διαμέσου της διαδικασίας της σκέψης, αφού είναι στο νοητικό πεδίο. Στη συνέχεια υπάρχει η ανθρωπότητα, που ήρθε, προσέξτε, σε ύπαρξη μόνο σαν άνθρωποι, όταν αναδύθηκε ο νους και έτσι μπόρεσε να διαφοροποιηθεί ο άνθρωπος από τα ζώα. Μόνο όταν αναπτύχθηκε ο νους του, διαφοροποιήθηκε από το ζώο. Και καταλήγουμε στο ζηλωτή, αυτόν που θέλει να μαθητεύσει, που αρχίζει τους άθλους του, όπως και ο Ηρακλής, όταν γίνει όμως αληθινά στοχαστής, τότε ξεκινάει τους άθλους του και προχωρά σαν στοχαστής με πλήρη επίγνωση για να λειτουργήσει πώς σαν ρυθμιστής ο ίδιος του πεπρωμένου του, αλλά από πού, από το πεδίο της ψυχής του, όχι από την προσωπικότητά του, έτσι. Αυτό ας κρατήσουμε, ας είμαστε και εμείς στην πορεία αυτή του ζηλωτή παύλα μαθητή που θα κυβερνήσουμε από το πεδίο της ψυχής μας, τον ίδιο μας τον εαυτό, μέσα από επίγνωση και να λειτουργήσουμε ρυθμιστικά για την εξέλιξή μας και το πεπρωμένο μας. Θα ακολουθήσει διαλογισμός σε λίγο. Βαθιές αναπνοές, ηρεμούμε. Εσωτερικευόμαστε. Ο καθένας εστιάζεται στο νοητικό του, διότι σε αυτή την πανσέλινο υπάρχει μία ευθυγράμμιση εξαιρετικά σημαντική, όπου κατέρχονται κοσμικές ενέργειες, παραλαμβάνονται
και διανέμονται από υψηλές οντότητες μέσα στον πλανήτη, φτάνουν μέχρι το νοητικό πεδίο. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή το νοητικό το οποίο θα καταθέσουμε να είναι αφιερωμένο, να διαθέτει εκείνες τις αρετές και εκείνα τα στοιχεία που να δείχνει άνοιγμα καρδιάς, δυνατότητα αλληλοπεριχώρησης και μία πίστη για το καλύτερο. Είναι μεγάλη πλανητική ευκαιρία. Πρέπει να βγούμε από το αστρικό πεδίο. Πρέπει να βγούμε από εκείνες τις αδυναμίες που μας κρατούν χαμηλά και να εστιαστούμε σε αυτό το ανώτερο που έχει ανοίξει και είναι δωρεά, χάρις για ολόκληρο τον πλανήτη και για την ανθρωπότητα ιδιαίτερα. Είμαστε μέσα στο κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας. Είμαστε εν Χριστώ. Οραματιζόμαστε το ατομικό μας κανάλι, τη χρυσή μας κεραία, τον χρυσό μας άξονα, τις χρυσές μας ρίζες. Εντός του καναλιού ευθυγραμμίζουμε τους εαυτούς μας, φέρνοντας όλους τους φορείς μας, ομόκεντρες σφαίρες, γύρω από το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Από έξω προς τα μέσα, ο πνευματικός μας φορέας. Πιο μέσα, ο φορέας της ψυχής μας. Πιο μέσα, ο νοητικός μας φορέας. Πιο μέσα, ο αστρικός, αισθαντικός μας φορέας. Πιο μέσα, ο φυσικός, εθερικός μας φορέας και το πυκνό μας σώμα. Στο κέντρο της καρδιάς μας οραματιζόμαστε τον πνευματικό μας πυνθήρα να ακτινοβολεί σαν ήλιος και να διατρέχει με τις ακτίνες του σφαιρικά όλους τους φορείς μας. Έτσι σταθεροποιούμαστε σαν ένα σημείο φωτός. Ο πνευματικός μας πυνθήρας ακτινοβολεί. Ολόκληρο το κανάλι μας είναι πνευματικό. Η χρυσή μας κεραία ανέρχεται πολύ ψηλά μέσα στην καρδιά του ήλιου, εκεί στο σχολείο του Χριστού. Οι χρυσές μας ρίζες κατέρχονται βαθιά, εκεί στην ιερή καρδιά της γης. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Οραματιζόμαστε ψηλά
πολύ ψηλά, πολύ πάνω από το σχολείο του Χριστού, εκεί ψηλά, κοντά στη σαμπάλα, τον Αναστάντα Χριστό, πάνλευκο, ακτινοβόλο. Αυτή η ακτινοβολία του Αναστάντος Χριστού, σαν ένα κανάλι φωτός, κατέρχεται και αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Αγκαλιάζει ολόκληρη την πλανητική φύση. Αγκαλιάζει την πνευματική, πλανητική ιεραρχία των διδασκάλων της αγάπης και της σοφίας. Αγκαλιάζει την ανθρωπότητα που ανατείνει. Την ανθρωπότητα που εργάζεται για το φως. Αγκαλιάζει και την ανθρωπότητα που υποφέρει όλα τα υπανθρώπινα βασίλεια, όλα τα στοιχειακά της φύσης. Αγκαλιάζει ολόκληρη την πλανητική φύση. Το πάνλευκο φως του, το πάνλευκο φως του Αναστάντος Χριστού, διεισδύει μέσα στα πάντα. Αυτό που καταθέτει μέσα στους πνευματικούς μας πυνθήρες το κέντρο της καρδιάς μας είναι μία ενέργεια σύνθεσης. Είναι το λευκό της σύνθεσης. Μέσα από τον πνευματικό μας πυνθήρα αυτό το λευκό περνά σε όλους τους φορείς μας και καταθέτει την ιδιότητά του, την ιδιότητα του Αναστάντος Χριστού, την ιδιότητα της σύνθεσης. Έτσι το φυσικό μας σώμα έρχεται σε καλύτερη επαφή με το αισθαντικό μας σώμα. Και το αισθαντικό μας σώμα με το νοητικό μας. Και το νοητικό μας με την ψυχή μας. Και η ψυχή μας με το πνεύμα μας. Έτσι το πνεύμα μας αγκαλιάζει την ψυχή μας, αγκαλιάζει το νοητικό μας, αγκαλιάζει την αισθαντικότητά μας, το φυσικό μας σώμα. Όλα βρίσκονται μέσα στο λευκό της σύνθεσης.
αλυσίδες από οχτάρια, ενοποιητικά, δημιουργούνται από το κέντρο προς την περιφέρειά μας και από την περιφέρεια προς το κέντρο μας. Η σύνθεση των σωμάτων μας υφαίνεται με έναν τρόπο που εμπεριέχει την ανάταση. Η ανάταση που φέρει η σφραγίδα της Ανάστασης. Το λευκό, το πάνλευκο της σύνθεσης, έρχεται από τον Αναστάντα Χριστό και μέσα από την κεραία μας διατρέχει τον πυρήνα της. Οραματιστείτε το, περνά στον πυρήνα του χρυσού μας άξονα από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο μέχρι τα πέλματα των ποδιών μας, διατρέχει τον άξονα μας και περνά στις χρυσές μας ρίζες. Περνά από τα πέλματα των ποδιών μας μέχρι την ιερή καρδιά της γης μέσα από τις ρίζες μας. Καταγράφουμε τη ροή του πάνλευκου φωτός της σύνθεσης από τον Αναστάντα Χριστό εκεί ψηλά μέχρι την ιερή καρδιά της γης εκεί βαθιά. Με αυτό τον τρόπο συνθέτεται ο ουρανός, η γη και ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Κεραία άξονας ρίζες. Ένα μεγάλο οχτάρι με κέντρο, το κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Εκεί, στον πνευματικό μας πυνθήρα. Από τον πυρήνα του οποίου το λευκό του Αναστάντος Χριστού περνά μέσα σε όλους τους φορείς μας, συνθέτοντας. Καταγράφουμε. Η ψυχή μας και το πνεύμα μας συνεργάζονται. Μας εξισορροπούν. Παραλαμβάνουν το ενεργειακό πλεόνασμα της λευκής αυτής ενέργειας του Αναστάντος Χριστού και το μετατρέπουν σε ιερή ακτινοβολία. Το κανάλι μας γίνεται λευκό. Όχι το γνωστό λευκό που θεωρείται της αγνότητας,
αυτό το λευκό είναι το λευκό της σύνθεσης. Εκείνο που περιλαμβάνει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου που έχουν μετατραπεί σε χρυσό. Η σύνθεση όλων των χρυσών χρωμάτων που φέρουμε δίνει αυτό το πανλευκό λευκό του Αναστάντος. Μια ιδιαίτερη ποιότητα. Οραματιστείτε τη. Καταγράψτε. Αυτό το πανλευκό λευκό του Αναστάντος δημιουργεί άνοιγμα, χώρο στο θώρακά μας για μια άλλη αναπνοή. Η σροή μιας άλλης ενέργειας βρίσκει ανταπόκριση από τους φορείς μας, διοχετεύεται στα σώματά μας και η ανταπόκρισή μας είναι θετική. Η ενέργεια αυτή κυκλοφορεί μέσα μας. Οι φορείς μας πληρούνται από αυτό το πανλευκό λευκό του Αναστάντος. Τα κύτταρά μας παραλαμβάνουν, εντυπώνονται. Το πανλευκό λευκό του Αναστάντος διεισδύει στον πυρήνα των κυττάρων. Δεν είναι με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε στον πυρήνα του πνευματικού μας πυνθήρα. Στον πυρήνα του πνευματικού μας πυνθήρα, το πανλευκό λευκό αναδύθηκε από το κέντρο του Αναστάντος και πέρασε στην περιφέρεια. Πέρασε μέσα μας και στην περιφέρεια. Καθώς διανεμήθηκε εντός μας, έφτασε στα κύτταρά μας, στην περιφέρεια των κυττάρων μας και από εκεί διείσδησε εισχωρώντας στον πυρήνα των κυττάρων. Εκεί, στον κυταρικό πυρήνα, θα εγκατασταθεί και θα δημιουργήσει σημείο αναφοράς για τη ζωή του κυττάρου. Είναι το λευκό που έχει εισρεύσει από τον πνευματικό μας πυνθήρα σε όλους τους φορείς μας. Εκείνο το περιβάλλον που επιτρέπει στο κύτταρό μας να απορροφήσει και να παράξει λευκό πανλευκό πυρήνα.
η σφραγίδα του Αναστάντος Χριστού μέσα στο κύτταρό μας. Το γεγονός αυτό είναι υψίστης σημασίας. Το ζών κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού μας, το ζών κύτταρο του ζωικού βασιλείου μέσα μας, το ζών κύτταρο του φυτικού βασιλείου μέσα μας, το ζών κύτταρο του ορυκτού βασιλείου μέσα μας, τα ζώντα κύτταρα των στοιχειακών βασιλείων μέσα μας, παρέλαβαν τη σφραγίδα του Αναστάντος Χριστού. Δι' αυτόν η δράση του Αναστάντος είναι προκαθορισμένη μέσα στα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια. Είναι έργο του ανθρώπου να γίνεται μεσολαβητής μέσω του πυκνού φορέα του στα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια. Μεσολαβεί γι' αυτά, επιτρέποντας το πνεύμα να περάσει και να τα φτάσει μέσα στο περιβάλλον που ονομάζεται ανθρώπινο σώμα. Περιβάλλον ιερό, καθώς οι ενέργειες, οι πνευματικές, διατρέχουν τον πυκνό αυτό φορέα, γιατί το πνεύμα το εισπνέουμε και μέσω της αναπνοής μας διανέμεται εντός μας από άκρη σε άκρη. Γιατί το πνεύμα εντυπώνεται μέσα στο αίμα και κυκλοφορεί από άκρη σε άκρη. Είμαστε διανομής πνεύματος μέσα στα υπανθρώπινα και στοιχειακά βασίλεια. Αγαπάμε. Μέσω της αγάπης αναπτύνουμε και ενώνουμε αυτούς με την πνευματική ενέργεια του Αναστάντος Χριστού. Μέσω της αγάπης παραλαμβάνουμε, αφομοιώνουμε και στο βαθμό που αφομοιώσαμε, μέσω της αγάπης διανέμουμε προς τα κάτω. Όλοι βρισκόμαστε μέσα στο κανάλι της ανθρωπότητας. Όλοι συμμετέχουμε στη μία ενιαία ανθρωπότητα. Η πνευματική ανθρωπότητα, η έμψυχη ανθρωπότητα, η διανοητική ανθρωπότητα, η αστρική, αισθαντική, εθεροφυσική ανθρωπότητα, όλοι είμαστε ένα μέσα στο κανάλι της ανθρωπότητας. Τα σώματά μας, οι φορείς μας, δημιουργούν τους φορείς της ανθρωπότητας. Οραματιζόμαστε τους φορείς της ανθρωπότητας ομόκεντρες σφαίρες
με κέντρο το κέντρο της καρδιάς της, με τον ίδιο τρόπο που οραματιστήκαμε τους δικούς μας φορείς, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Ο πνευματικός φορέας της ανθρωπότητας, αποτελούμενος κυρίως από την πλανητική ανθρωπότητα, βρίσκεται έξω, αγκαλιάζοντας όλους τους άλλους φορείς ως περιεχόμενό του. Πιο μέσα, ο φορέας των ψυχών. Πιο μέσα, ο φορέας των νόων. Πιο μέσα, ο φορέας των αισθήσεων. Πιο μέσα, ο εθερικός και πυκνός ανθρώπινος φορέας. Οραματιζόμαστε την εικόνα του Αναστάντος Χριστού, όπως ο καθένας μας μπορεί να την έχει μέσα του, με πάνλευκο ένδυμα ή με πάνλευκη ακτινοβολία, να έρχεται και να ταυτίζεται με την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβάνοντάς την μέσα του. Είναι μία ιερή ταύτιση. Το ενεργειακό δυναμικό που προσλαμβάνει η ανθρωπότητα κατά αυτόν τον τρόπο είναι τεράστιο. Περιλαμβάνει κοσμική ενέργεια και πλανητική σύνθεση. Αυτή η κοσμική ενέργεια και σύνθεση δημιουργεί στα ενεργειακά κέντρα της ανθρωπότητας, τα κέντρα επί της κεραίας, του άξονα και των ριζών της, μια έντονη δυναμικότητα που τους επιτρέπει καινούριο συντονισμό και επανακαθορισμό. Καινούργοι κωδικοί διατρέχουν τα τσάκρα της ανθρωπότητας στην κεραία, τον άξονα, τις ρίζες της. Με αυτόν τον τρόπο η νέα κοσμική και πλανητική αλήθεια εγγράφεται. Απαιτεί από εμάς μεγάλο άδειασμα από ό,τι γνωρίζουμε και εγγραφή του νέου. Δεν είναι ο νους μας εκείνος που θα παράξει την εικόνα του νέου. Πρέπει να αφήσουμε το νέο να εγγραφεί και να δούμε τη σχηματοποίησή του. Πρέπει να δώσουμε χώρο. Η θεία δρόσα πραγματικότητα του νέου παρόντος
διαμορφώνει κάτι νέο, κάτι αλλιώτικο. Ο Αναστάς Χριστός με το δυναμικό Του υποστηρίζει τη γείωση αυτής της νέας πραγματικότητας μέσα σε ολόκληρη την πλανητική διάσταση, επαναδημιουργώντας το ανθρώπινο γένος με τρόπο απελευθερωτικό. Οι δυνάμεις του καλού είναι σε θέση να λειτουργήσουν και να εισακουστούν. Οι δυνάμεις του καλού είναι σε θέση να εμφανιστούν μέσα στις ανθρώπινες υποθέσεις και να εγκαθιδρύσουν νέους νόμους, πλησιέστερους στους πνευματικούς. Και οι ψυχές των ανθρώπων είναι σε θέση να υποστηρίξουν όλες τις προσωπικότητες που ζητούν ροή φωτός και μέσα στη ζωή τους εγκαθίδρυση του ωραίου και του αγαθού, του μερισμού και της αρμονίας. Είμαστε μέσα στο κανάλι της ανθρωπότητας. Ο Αναστάς Χριστός διατρέχει με την ενέργειά Του κάθε ανθρώπινο κύτταρο. Ό,τι είμαστε και ό,τι εμπεριέχουμε εγγράφεται, σφραγίζεται. Είναι η σφραγίδα της Ανάστασης της ύλης μέσα στο πνεύμα, διά του πνεύματος, ενσώματι. Om. Ο καθένας έρχεται μέσα στο ατομικό του κανάλι. Γύρω από το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες, οι φορείς μας είναι διατεταγμένοι στις ομόκεντρες σφαίρες. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη διαφορετικότητά τους, καθώς όλοι οι φορείς φέρουν το πάνλευκο του Αναστάντος Χριστού. Παρατηρούμε. Οι φορείς μας έχουν μία άλλη βαρύτητα, μία άλλη υπόσταση. Οι φορείς μας μπορούν να γίνουν διαφανείς, εάν και η συνείδησή μας εναρμονιστεί με αυτό το οποίο συμβαίνει. Χρειαζόμαστε τη συνείδησή μας. Το πνεύμα θέλει να είμαστε συνειδητά ενεργοί. Συνειδητοί στη δράση μας,
βάσει των πιστεύων μας. Απλά πιστεύει και ελπίζει ότι θα υπάρξει πλήρης ανανέωση αυτών που πιστεύουμε, γιατί θα δούμε και θα καταλάβουμε το νέο που υπάρχει τώρα, τις νέες συνθήκες, τα νέα δεδομένα, τα πλανητικά και μέσα μας. Η ενέργεια του Αναστάντος Χριστού με την παρουσία της θα μας οδηγήσει σταθερά προς αυτή την ανανεωτική κατεύθυνση. Ανοιγόμαστε. Ανοιγόμαστε. Όλο ανοιγόμαστε. Η σύνθεση εμπεριέχει τα πάντα. Το κάθε τι βρίσκει τη θέση του. Το ότι τα πάντα είναι σε θέσεις μετάβασης και ότι τα πάντα βρίσκονται σε ρευστότητα, θα πρέπει να μας χαροποιεί και να δεχόμαστε αυτή τη ρευστοποίηση για χάρη του καλύτερου, του ωραιότερου και αγαθότερου. Είμαστε σε μία φάση σύνθεσης πλανητικής. Μέσα στον πλανήτη, δίκτυα φωτός διατρέχουν τον ουρανό του, τη γη του και το υπέδαφος του. Το εθερικό του πλανήτη έχει αλλάξει. Τρίγωνα πλανητικά έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν και βρίσκονται σε μία διαρκή αλλαγή πολικοτήτων, μεταφοράς ενέργειας και συγκλονιστικών αποτελεσμάτων μέσα σε ολόκληρη την πλανητική φύση. Είμαστε δεκτικοί σε αυτή τη ρευστότητα που επιτρέπει στο πνεύμα να αναδυθεί και οι πνευματικοί νόμοι να γίνουν γνωστοί και να εφαρμοστούν όσο η συνείδησή μας το επιτρέπει. Δημιουργούμε ευπλαστότητα στη συνείδησή μας. Δημιουργούμε χώρο για το διαφορετικό, το ανώτερο, αγκαλιάζοντας και το κατώτερο που πρέπει να συνδεθεί. Πρέπει να συνυπάρξει μέσα στην αλλαγή. Επικαλούμαστε όχι μόνο τις θείες δυνάμεις να οδηγήσουν το ανθρώπινο γένος σε μία συμμετοχή σε αυτό που τώρα πλανητικά συμβαίνει. Όχι μόνο διαθέτουμε τους εαυτούς μας στην υπηρεσία του Αναστάντος Χριστού και της σύνθεσης που φέρει, αλλά επικαλούμαστε και όλους εκείνους που πρέπει να οργανώσουν τη συνείδησή τους πάνω στις καινούριες εξελικτικές ατραπούς, επιλέγοντας οποιοδήποτε μονοπάτι τους είναι οικείο και προσφυλές,
αρκεί να διακρίνουν το φως και να το ακολουθούν. Τους επικαλούμαστε, δείχνοντάς τους το πάνλευκο φως του Αναστάντος Χριστού, που πλανητικά είναι παρόν, που μέσα μας είναι παρόν. Αυτό το πάνλευκο φως της σύνθεσης ας διεισδύσει και μέσα τους, με έναν τρόπο καθοριστικό, με έναν τρόπο που διανοίγει τις αισθήσεις να καταγράψουν τη σύνθεση, την ιερή της ανθρωπότητας, της φύσης ολόκληρου του πλανήτη. Είμαστε μέσα στο φυσικό μας σώμα και ταυτόχρονα μέσα από τα πλανητικά δίκτυα είμαστε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ταξιδεύουμε μέσα από το πάνλευκο φως του Αναστάντος Χριστού. Οραματιζόμαστε τον πλανητικό άξονα. Οραματιζόμαστε την πλανητική χρυσή κεραία, τον χρυσό πλανητικό άξονα και τις χρυσές πλανητικές ρίζες. Το όλον διατρέχεται από την πάνλευκη ενέργεια του Αναστάντος Χριστού. Ο πλανήτης βρίσκεται σε διαδικασία σύνθεσης των δυνάμεών του, πνευματικών, ψυχικών και υλικών δυνάμεων. Το πνεύμα, διά της ψυχής, διατρέχει την ύλη. Η ύλη, διά της ψυχής, ανταποκρίνεται στο πνεύμα. Το οχτάρι του Αναστάντος Χριστού, πνεύμα, ψυχή, ύλη. Και ύλη, ψυχή, πνεύμα βρίσκεται ενεργό. Δρόν. Μέσα σε αυτό το φως του Αναστάντος Χριστού, ο καθένας μας οργανωμένος μέσα στο ατομικό του κανάλι δέχεται μέσα στη συνείδησή του εγγραφές που θα τον οδηγήσουν σε σύνθεση. Σε σύνθεση των μερών του εαυτού του, σε σύνθεση των τμήματων της ανθρωπότητας, σε σύνθεση των βασιλείων της πλανητικής φύσης, σε σύνθεση κοσμική και πλανητική. Είμαστε μέσα στο ατομικό μας κανάλι και κοιτάμε τα κύτταρά μας του πυκνού φυσικού μας φορέα. Έτσι ο παγκόσμιος νους, μέσα από τον πλανητικό νου, μέσα από το νου της ανθρωπότητας, γιώνεται μέσα στην νοήμονα κυταρική ανταπόκριση. Παρατηρούμε τα κύτταρα του πυκνού φυσικού μας φορέα.
εν το σώμ ιστάμεθα. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις που εργάζονται για να εξισορροπούν τα πάντα μέσα μας, ώστε το έργο του Αναστάντος Χριστού να είναι εφικτό. Καταγράφουμε τη διαφοροποίηση του ατομικού μας καναλιού. Εν το σώμ παραμένουμε. Οραματιζόμαστε την κεραία μας από το σχολείο του Χριστού, εκεί ψηλά, στον ήλιο, να κατέρχεται μέχρι το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, σαν κεραία ραδιοφώνου. Οραματιζόμαστε τις χρυσές μας ρίζες από την ιερή καρδιά της γης, να έρχονται μέχρι 2 μέτρα κάτω από τα πέλματα των ποδιών μας. Αφήνουμε το ενεργειακό μας πλεόνασμα διακτινοβολίας να περάσει στα πλανητικά δίκτυα του φωτός, της αγάπης, της σοφίας, της θέλησης του Χριστού. Διατηρούμε μόνο εκείνο το ενεργειακό δυναμικό που είναι ορθό για την παρούσα εξελικτική μας στιγμή και για το έργο της σύνθεσης. Ο καθένας ολοκληρώνει το διαλογισμό του μέσα στο βάθος της καρδιάς του, εκεί που η ενέργεια του Αναστάντος Χριστού, πάνλευκη, αναδύεται μέσα από τον πνευματικό του σπινθήρα. Είναι μία πραγματικότητα που χρειάζεται να περάσει στη συνείδησή μας. Γι' αυτό ζητάμε από την εγκεφαλική μας μνήμη να εγγράψει το γεγονός. Ομ. Δεν βιαζόμαστε, δίνουμε χρόνο στην αφομοίωση των ενεργειών. Δίνουμε χρόνο στο να ψηλαφίσουμε την ενέργεια του Αναστάντος μέσα σε ό,τι είμαστε. Εν σιωπή παραμένουμε μέσα στο σώμα μας πλήρης. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να κινηθούμε, να τεντωθούμε για να κινηθεί η ενέργεια και μόνο όταν θα είμαστε έτοιμοι, κατά την εκπνοή, θα ανοίξουμε τα μάτια. Δίνουμε χρόνο. Η ενέργεια είναι παρούσα. Δίνουμε χρόνο σε αυτό που συμβαίνει ένσαρκα.
Ομ.